Κύριε Ευαγγελόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κυρία Βαφιάδου και σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Σε συνέχεια, όπως είπαμε, και με αφορμή τη σχετική ανακοίνωση της ΕΝΙΔΙΚ, στην οποία γίνεται σαφής λόγους για την επόμενη μέρα της πανδημίας, την οποία βέβαια βιώνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης αυτής, τα αποτελέσματά της και σε οικονομικό επίπεδο. Σαφώς, όπως λέμε, η υγεία όλων είναι προτεραιότητα. Ωστόσο, θα πρέπει να μας απασχολήσει και η επόμενη μέρα σε οικονομικούς όρους και σε όρους βιοπορισμού και βιωσιμότητας καθενός εξ ημών. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Αυτό που θα θέλαμε να αναδείξουμε είναι το εξής, ότι από το Μάρτιο ουσιαστικά, από το ξέσπασμα του πρώτου κύματος της πανδημίας, και τότε είχαμε και πιο γενικευμένα lockdown και τα λοιπά, ο λαός μας κέρδισε με την υπεύθυνη στάση του χρόνο πολύτιμο για την αντιμετώπιση της πανδημίας, για να προετοιμαστεί το δημόσιο σύστημα υγείας και τα λοιπά, σε ένα ενδεχόμενο δεύτερο κύματος, το οποίο και ζούμε και το οποίο το γνωρίζαμε από το Μάρτιο και εμείς, όλος ο λαός, αλλά και η ίδια η κυβέρνηση. Το ερώτημα βέβαια είναι αν προετοιμαστήκαμε τελικά, από ό,τι καταλαβαίνω, αν η πολιτεία πήρε εκείνα τα απαραίτητα μέτρα, ούτως ώστε αυτό το δεύτερο... Ακριβώς, αυτό ακριβώς θα θέλαμε να αναδείξουμε, ότι όλος αυτός ο χρόνος που κερδίθηκε από τον ελληνικό λαό εξενενίστηκε ουσιαστικά την περίοδο του καλοκαιριού, με το άνοιγμα του τουρισμού χωρίς πρωτόκολλα, οποιαδήποτε πρωτόκολλα έγιναν κουρελόχαρτα για τις ανάγκες, για τα κέρδη μεγάλων μεταφορικών εταιριών, αεροπορικών, μεγάλων ξενοδοχειακών μονοπωλίων κτλ. Η κυβέρνηση ουσιαστικά, επικαλούμενη και στο πρώτο κύμα αλλά και αυτή τη στιγμή την ατομική ευθύνη που εμείς δεν την αποποιούμαστε. Ο ελληνικός λαός όμως έδειξε ότι ξέρει τι σημαίνει ατομική ευθύνη όσον αφορά την πανδημία και πήρε τα μέτρα του ουσιαστικά, αλλά η κυβέρνηση, επικαλούμενη την ατομική ευθύνη, προχωράει ισοτοπικά αλλά και πιο γενικευμένα lockdown. Είδαμε, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, στις Σέρες και τα λοιπά, τα πιο ουσιαστικά lockdown, την ίδια ώρα που δεν παίρνει κανένα μέτρο για την ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας, κανένα μέτρο για να γίνονται έλεγχοι, να γίνονται μαζικά τεστ στους χώρους δουλειάς για το αν τηρούνται τα μέτρα προστασίας. Την ίδια ώρα που οι μαθητές ακόμα εδώ στην Κομωτινή, που έχουμε καλή εικόνα, συνοστίζονται μέσα σε τάξεις των 25 και των 30 παιδιών, και ουσιαστικά τα πρωτόκολλα για τα επιβεβαιωμένα κρούσματα μέσα στη σχολική κοινότητα του ΕΟΔΗ είναι διάτρητα. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα και μας έρχεται μεγάλη ανησυχία από μέλη του σωματείου μας που είναι γονείς, ότι όταν επιβεβαιώνεται ένα κρούσμα σε ένα τμήμα σχολείου, μπαίνουν τα παιδιά σε καραντίνα και κλείνει το τμήμα. Μάλιστα. Σωστά μέχρι εδώ, σωστά. Σωστό, το γνωρίζουμε. Μαζικά τεστ όμως στο τμήμα, στα παιδιά, δεν γίνονται. Με αποτέλεσμα να κλείνουν τα παιδιά στο σπίτι μαζί με τους γονείς τους, να μην γνωρίζουν οι γονείς αν τα παιδιά τους έχουν προσληφθεί από την πανδημία. Δεν δίνονται ειδικές άδειες στους γονείς, με αποτέλεσμα να αφήνουν τα παιδιά τους στους παππούδες για να μπορέσουν οι ίδιοι να πάνε για εργασία. Εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα και αφορά σημαντικά τον νομό μας, από τη στιγμή που είδαμε ότι τα περισσότερα ή πάρα πολλά κρούσματα συνδέονται με τη σχολική κοινότητα, με τους χώρους εκπαίδευσης όπως είναι τα ΑΕΗ, αλλά κυρίως με τα σχολεία που είναι μια σειρά από τμήματα και σχολεία αυτή τη στιγμή σε καραντίνα. Αυτό το οποίο έχει καταγραφεί και Ευαγγελόπουλο είναι ότι οι σχολικές μονάδες δεν αποτελούν πεδίο μετάδοσης. Παρόλα αυτά, όπως είπατε και εσείς, οι νεαρότερες ηλικίες και κυρίως το κομμάτι της δοβάθμιας εκπαίδευσης και των μεγαλύτερων ηλικίων, ενδεχομένως λόγω των εξόδων που πραγματοποιούν κτλ., υπάρχει ισχυρή μεταδοτικότητα, η οποία ενδεχομένως όμως μεταφέρεται στις σχολικές αίθουσες. Βεβαίως, ότι... Εντάξει. Με κάτι έρευνες τώρα που παρουσιάζει η κυβέρνηση, στα σχολεία δεν κολλάει ο κορονοϊός. Στα μέσα μεταφοράς δεν κολλάει ο κορονοϊός. Και όμως εδώ στο νομό μας βλέπουμε ότι από την εκπαιδευτική κοινότητα ξεκίνησε το κακό. Την ίδια ώρα θα θέλαμε να θίξουμε ότι η κυβέρνηση φορτώνει
Γιατί κοιτάξτε να δείτε, έχουμε και το εξέσπασμα της νέας οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης. Mm-hmm. Έχουμε μια εμπειρία και από την προηγούμενη, την προ-δεκαετίας, που ζήσαμε με το πιο δύσκολο τρόπο την εξέλιξή της όλα αυτά τα χρόνια. Και συνεχίζουμε να τη ζούμε. Βεβαίως. Mm-hmm. Θέλουμε να τονίσουμε εδώ ότι δεν είναι η αιτία η ίδια η πανδημία mm-hmm. για το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. Βεβαίως την ενίσχυσε, τη βάθινε, την έκανε, να το πούμε έτσι, να εμφανιστεί ταυτόχρονα σε μια σειρά χώρες κτλ. Αλλά είναι η αφορμή. Η αιτία είναι η περισσόρευση όλου του πλούτου που υπάρχει σε λιγότερα χέρια όλα αυτά τα χρόνια και γι' αυτό βλέπουμε ότι όλο και πιο συχνά ξεσπάνε οικονομικές κρίσεις τέτοιου είδους σε όλο τον κόσμο. Κύριε Βαγγελόπουλε, τα οικονομικά μέτρα, με συγχωρείτε για την διακοπή, είναι επαρκή σε επίπεδο τόσο των επιδομάτων οι οποίοι δίνονται, των αποζημιώσεων αν θέλετε, της αναστολής των ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Βλέπουμε ολόκληρους τομείς της οικονομίας. Η εστίαση είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό, ή ο τουρισμός, στον οποίο αναφερθήκατε κι εσείς. Και επειδή η οικονομία βέβαια είναι κύκλος και όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις, αυτή τη στιγμή βροντοφωνάζουν. Βέβαια, κάνουν λόγο για οριστικό χτύπημα σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις τους. Είναι επαρκή τα οικονομικά μέτρα τα οποία έχουμε τουλάχιστον μέχρι στιγμής ακούσει και έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση? Κοιτάξτε, αν κάνετε μια βόλτα έξω στην αγορά, σε μικρούς αυτοαπασχολούμενους, σε μικρούς επαγγελματίες, ακόμα και στους εργαζόμενους που εργάζονται στον τουρισμό και τον επισιτισμό, θα δείτε ότι αυτά τα μέτρα είναι πλήρως ανεπαρκή. Mm-hmm. Με επιδόματα των 534 ευρώ δεν μπορούν να συντηρηθούν οι οικογένειες. Δεν μπορούν να ζήσουν τα παιδιά τους, οι εργαζόμενοι γονείς. Δεν μπορεί ένας νέος να ζήσει, να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες του αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Ιδιαίτερα μιλώντας και για τους ίδιους τους αυτοαπασχολούμενους, τους μικρούς επαγγελματίες, βλέπουμε ότι δεν έχει πάρθει κανένα ουσιαστικό μέτρο. Τους πετάνε την ατομική ευθύνη. Ακούσαμε και με αφορμή το ξέσπασμα εδώ πέρα των κρουσμάτων, mm-hmm. ότι είναι ατομική ευθύνη του επισιτισμού, που άνοιξε χωρίς όρους και προϋποθέσεις κτλ. Εδώ θα βάλουμε ένα προβληματισμό. Mm-hmm. Ποιος έχει την ευθύνη για τους ελέγχους, για το πώς λειτουργούσαν οι επιστημιστικές επιχειρήσεις? Δεν την έχει την ευθύνη το κράτος? Mm-hmm. Επίσης, βλέπουμε ότι αυξάνονται τα χρέη σε αυτούς τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους και στους επαγγελματίες, όπως και στους εργαζόμενους. Τι θα γίνει με αυτά τα χρέη? Εμείς, για παράδειγμα, απαιτούμε αυτή τη στιγμή να κουρευτούν χρέη, να μην χρεώνονται το νερό, η ΔΕΗ, το τηλέφωνο σε αυτοαπασχολούμενους και σε εργαζόμενους οι οποίοι πλήττονται αυτή τη στιγμή, mm-hmm. είναι στις επιχειρήσεις που κλείνουν ή σε εργαζόμενους που είναι σε αναστολή εργασίας. Mm-hmm. Μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά τις οικονομικές δυσκολίες που έχει η εργατική λαϊκή οικογένεια. Βλέπουμε, να πω και δύο πράγματα. Βεβαίως. Βλέπουμε τώρα η κυβέρνηση την ίδια στιγμή που μου λέτε ότι παίρνει κάποια οικονομικά μέτρα για να ενισχύσει το λαϊκό εισόδημα, που είναι αναμφίβολο κι αυτό, καταργεί την προστασία της πρώτης κατοικίας. Έφερε τις προηγούμενες μέρες νέο πτωχευτικό κώδικα που ουσιαστικά μετατρέπει τους οφειλέτες σε νικάριδες των τραπεζών. Mm-hmm. Θα δεσμεύονται τα εισοδήματά τους για να αποπληρώσουν τους τραπεζίτες και οι ίδιοι θα είναι νικάριδες των τραπεζών στα σπίτια που αναγκάστηκαν να αγοράσουν για να έχουν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους. Την ίδια ώρα κατατίθεται ένα νομοσχέδιο, το νομοσχέδιο του κ. Βρούτση, που αφορά στα εργασιακά δικαιώματα, το οποίο βέβαια βλέπουμε κάποιες πληροφορίες ως προς το περιεχόμενο του που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, χωρίς βέβαια να έχουμε δει ακόμα σε τι αυτό συνεπάγεται. Κοιτάξτε, σύμφωνα με διαρροές, mm-hmm. με κυβερνητικές διαρροές κτλ., ουσιαστικά αυτό το νομοσχέδιο έρχεται επί της ουσίας να καταργήσει το 8ωρο. Mm-hmm. Νομοθετεί τη δεκάωρη εργασία, το χτύπημα στο 8ωρο, mm-hmm. την απλήρωτη δουλειά με τις πλέον δύο υπερορίες οι οποίες δεν θα πληρώνονται και ουσιαστικά θα ισοφαρίζονται με ρεπό σε μια περίοδο εξαμήνου με συνεννόηση εργαζόμενου και εργοδότη. Ξέρουμε πολύ καλά και έχουμε στοιχεία ότι ειδικά τον τελευταίο χρόνο έχουν μειωθεί ελέγχοι της επιθεώρησης εργασίας κατά 30%,
λόγω αποψήλωσής της. Μάλιστα. Ποιος θα κάνει τον έλεγχο αν για παράδειγμα δίνεται το ρεπό ή η άδεια έναντι των υπεροριών που έχουν δουλέψει οι εργαζόμενοι. Mm-hmm. Δεν το ξέρουμε και είναι αναμφίβολο και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά εδώ από καταγγελίες στο νομό μας σε χώρους εργασίας ότι η εργοδοτική ασυδοσία έχει φτάσει στο πικ. Και αν δεν, κάνω... δεν τηρούνται τα βασικά πλέον. Mm-hmm. Και αν δεν κάνω λάθος, το νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί ως προς τις εργασιακές σχέσεις αφορά και σε μείωση των εργασιών, να το πω έτσι, τις οποίες διατελεί αυτή τη στιγμή το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς. Μεταφέρει στον ΟΜΕΔ ουσιαστικά τη διευθέτηση διαφορών ανάμεσα σε εργοδότες και εργαζομένους, που και πάλι με αυτόν τον τρόπο χτυπιέται η συλλογική διεκδίκηση των εργαζομένων προς όφελος των μεγάλων επιχειρήσεων κτλ. Επίσης, βλέπουμε ότι και σε αυτό το νομοσχέδιο που θα φέρει η κυβέρνηση που προετοιμάζεται προχωράει στην πλήρη κατάργηση της κυριακάτικης αργίας και σε άλλους κλάδους mm-hmm. πέραν του εμπορίου και του επισιτισμού που είδαμε μέχρι τώρα. Βλέπουμε mm-hmm. να γενικεύεται αυτό το μέτρο. Τι μας λέει η κυβέρνηση, ότι τα μέτρα θα είναι προσωρινά. Mm-hmm. Εμείς θέλουμε να θέσουμε τον εξής προβληματισμό στον κόσμο που μας ακούει. Τα μνημονιακά μέτρα, τα οποία ήταν προσωρινά, ήρθανε και έφυγαν ή ήρθαν και έμειναν μέχρι και σήμερα. Πάνω σε αυτά δεν οικοδομούν, δεν χτίζουν νέα αντιλαϊκά μέτρα και η προηγούμενη και αυτή η κυβέρνηση. Mm-hmm. Άρα έχουμε την εμπειρία και χρειάζεται τώρα να δώσουμε ισχυρή απάντηση. Πλάι-πλάι με αυτά τα αντεργατικά μέτρα θα ήθελα να θίξω και το εξής. Προετοιμάζεται η κυβέρνηση για το νέο χτύπημα της συνδικαλιστικής δράσης, των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών των εργαζομένων. Γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι πλάι-πλάι με την αντιλαϊκή πολιτική, με τα αντεργατικά μέτρα, mm-hmm. για να μην μπορέσουν οι εργαζόμενοι να δώσουν ισχυρή απάντηση μαζική, χρειάζεται και το μαστίγιο πλην του καρότου, για να μπορέσουν να καταστήλουν λαϊκούς αγώνες. Μάλιστα. Βλέπουμε η κυβέρνηση ότι ετοιμάζει να νομοθετήσει ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσα στα συνδικάτα για την απόφαση για την κήρυξη απεργίας το επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Ουσιαστικά να μην μπορούν οι εργαζόμενοι να βρίσκονται από κοντά, να συζητάνε τα προβλήματά τους και σε πολλές φορές, αν θέλετε, και η διαφάνεια δεν ξέρουμε κατά πόσο θα υπάρχει, αν η ψηφοφορία γίνεται από κανενός διευθύνοντα σύμβουλου τον υπολογιστή ψηφοφορία για κήρυξη απεργίας και τα λοιπά. Μάλιστα. Βλέπουμε ότι αυξάνεται το προσωπικό ασφαλείας σε πρώην δέκο, σε λιμάνια, σε μεταφορές, σε στρατηγικούς κλάδους, ούτως ώστε να μην σταματάει η παραγωγή αν πάρθει απόφαση για απεργία. Mm-hmm. Βλέπουμε επίσης μια σειρά άλλα πράγματα, δεν προλαβαίνουμε τώρα. Εμείς αυτό που καλούμε mm-hmm. και πρέπει τώρα αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι της περιοχής, ο λαός της Ροδόπης, να μπούμε μπροστά και να διεκδικήσουμε τώρα, όχι αργότερα, τώρα αυτή τη στιγμή έστω και καθυστερημένα, να γίνουν μαζικά, μαζικότατα, δωρεάν και επαναλαμβανόμενα τεστ στα σχολεία, στις σχολές, σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Μαζικά τεστ στους χώρους εργασίας που είναι μαζικοί, mm-hmm. ενίσχυση τώρα του Σεισμανόγλου Νοσοκομείου Κομωτινής και των κέντρων υγείας Ιάσμου και Σαπών, με προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι σε αυτές τις δομές υγείας. Ουσιαστικά τώρα αυτή τη στιγμή να πάρθουν μέτρα για επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας. Κοιτάξτε να δείτε, είδαμε μέσα την προηγούμενη εβδομάδα μεγάλο συνοστισμό νέων εργαζομένων έξω από το νοσοκομείο, έξω από τη διεύθυνση υγείας, από το ΝΕΟΔΗ mm-hmm. που είχε έρθει για να γίνουν τεστ, να παρακαλάνε για να γίνουν, να κάνουν rapid test για να δούνε αν είναι εκτεθειμένοι στον κορονοϊό ή όχι. Mm-hmm. Εμείς αυτή τη στιγμή τι λέμε, να επιταχθούν τα ιδιωτικά ουσιαστικά ιδιωτικές μονάδες υγείας. Μπράβο, ναι. Και να μπορέσουν να γίνουν μαζικά τεστ δωρεάν στον πληθυσμό της Ροδόπης, να επιταχθούν γιατροί ειδικοτήτων που παίζουν καθοριστικό ρόλο αυτή τη στιγμή, να πληρωθούν σαν ένας δημόσιος γιατρός και να μπορούν να επισκέπτονται όρος νοσοκομείου με τη συμβάση του νοσοκομείου, να επισκέπτονται
οι εργαζόμενοι και ο λαός τα ιδιωτικά ουσιαστικά ιατρία και τα λοιπά. Mm-hmm. Κανένας να μην μείνει, όσον αφορά την οικονομική κατάσταση, κανένας να μην μείνει χωρίς αξιοπρεπές εισόδημα, να δοθεί επίδομα ανεργίας σε όλους τους ανέργους που έχει εκτεναχθεί αυτός ο αριθμός, mm-hmm. χωρίς όρους και προϋποθέσεις, και να ανασταλούν τώρα οι δόσεις δανείων και ρυθμίσεις σε φορεία για εργαζόμενους, για αυτοαπασχολούμενους κτλ. Εμείς καλούμε τα πρωτοβάθμια εργατικά σωματεία του νομού μας, μάλιστα. το ίδιο το εργατικό κέντρο, mm-hmm. που έχει κατεβάσει ρολά αυτή την περίοδο της πανδημίας, mm-hmm. να πάρουν απόφαση για απεργιακή απάντηση. Να δοθεί απάντηση από τους εργαζόμενους σε αυτήν την αντιλαϊκή πολιτική, να βάλουμε ουσιαστικά τη σφραγίδα μας σε αυτές τις εξελίξεις. Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε καμία κυβέρνηση, να αφήσουμε την τύχη της ζωής μας σε αυτήν, παρά μόνο να διεκδικήσουμε αυτό που έχουμε ανάγκη στο σήμερα, που είναι μέτρα προστασίας της υγείας μας, του εισοδήματός μας, της ίδιας μας της ζωής. Κύριε Ευαγγελόπουλε, απολογιστικά θα μπορούσα να τα συνοψίσω όλα αυτά τα οποία καταθέσατε. Αφορούν στις διεκδικήσεις για άμεσα μέτρα αρχικά προστασίας από τον κορονοϊό. Αναφέρεται τα μαζικά τεστ, την επίταξη των ιδιωτικών μονάδων υγείας, αλλά και διεκδικήσεις ό,τι αφορά την επόμενη μέρα, η οποία την επόμενη μέρα του κορονοϊού, η οποία ευελπιστούμε να έρθει γρήγορα από άποψη υγειονομικής, θέλω να πω, κατάστασης, σε όρους οικονομίας, σε ό,τι αφορά τα χρέη τα οποία συσσωρεύονται ήδη εδώ και αρκετά μεγάλο διάστημα, ειδικά για τους αυτοαπασχολούμενους και για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που βέβαια αποτελούν και το μεγαλύτερο κομμάτι, το 99% περίπου της ελληνικής επιχειρηματικής και επαγγελματικής πραγματικότητας. Έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Ευχόμαστε υγεία σε όλο το λαό της Ροδόπης και να συναντηθούμε στο δρόμο του αγώνα. Mm-hmm. Lockdown, mm-hmm. τώρα λέμε, στην πολιτική της κυβέρνησης και στις επιδιώξεις των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Mm-hmm. Κανένας εργαζόμενος και αυτοαπασχολούμενος να μην μείνει χωρίς εισόδημα, mm-hmm. κάτω από τη μάσκα. Έχουμε φωνή, mm-hmm. και το επόμενο διάστημα θα επιδιώξουμε να ακουστεί ακόμα πιο δυνατά. Μάλιστα. Κύριε Ευαγγελόπουλε, να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο σας και την ενημέρωσή σας. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια. Γεια σας.